Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι με τα αλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών μετασχηματιστών αρδευτικών συγκροτημάτων αλλά και καλωδίων του δικτύου δημοτικού φωτισμού που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους αγρότες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κιλελέρ. Η ΔΕΗ δεν διαθέτει μετασχηματιστές για να αντικαταστήσει τους κλεμμένους, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Ρίζος Κομίτσας ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα για το θέμα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Επειδή κατ' επανάληψη προσωπικά έχω καταγγείλει αυτό το γεγονός και για λογαριασμό των αγροτών του Δήμου Κιλελέρ που υφίστανται αυτή τη λαιλασία, αλλά και εκ μέρους του Δήμου, και δεν είδα καμία ανταπόκριση. Η δικαιολογία από την αστυνομία είναι ότι κάνουν ελέγχους, ότι δεν έχουν προσωπικό, ότι θα ενεργοποιήσουν την όποια ή οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό τους, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Εγώ κάλεσα για άλλη μια φορά τον εισαγγελέα, τον αρμόδιο, προκειμένου να ασχοληθεί και να δει αν οι αρμόδιες υπηρεσίες, που είναι η αστυνομία, αλλά και το ΣΔΟΕ, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κάνουν αυτό που πρέπει προκειμένου να σταματήσει αυτή η λέλαπα και αυτή η οικονομική αιμορραγία των αγροτών. Γιατί οι αγρότες πληρώνουν, και μάλιστα τώρα που η ΔΕΗ δεν έχει μετασχηματιστές, κινδυνεύουν με καταστροφή οι καλλιέργειές τους και έχουν φτάσει σε απόγνωση.